Τις τελευταίες μέρες ανακοινώθηκαν από την ομάδα της Ελπίδας Απών άλλες δύο ανανεώσεις και μία μεταγραφή. Ο Χρήστος Ζήνωνος και ο Αλέξανδρος Σύψας από την περσινή φρουνιά θα είναι εκ νέου υπό τις οδηγίες του Βασίλη Χαριτόπουλου. Και οι δύο αθλητές έδωσαν με το παραπάνω τα διεπιστήριά τους από την προηγούμενη χρονιά, με αποτέλεσμα η διοίκηση αλλά και το τεχνικό επιτελείο να υπολογίζει πολύ στις δυνατότητες των παραπάνω. Οπότε χρειάστηκε να δείξουν τις αρετές τους μέσα στο γήπεδο, το έπαιξαν και με το παραπάνω. Με τους Ζήνωνος και Σύψα ουσιαστικά ολοκληρώνονται και οι περισσότερες ανανεώσεις από την περσινή ραχοκοκαλιά της Ελπίδας που μπαίνει δυνατά στο φετινό πρωτάθλημα, μιας και κατάφερε να κρατήσει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές από κάθε ομάδα. Μαζί με το περσινό υλικό και με τη φανέλα των Σαπών θα είναι και ο Τσορτανίδης Παναγιώτης, που τον είχαμε δει για τελευταία φορά με τη φανέλα του Πανθρακικού πριν από δύο χρόνια. Πέρυσι έπαιζε για λογαριασμό της Ένωσης Αλεξανδρούπολης, παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα της Ένωσης, μιας και τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι με τον Κεραυνό Πέρνης. Πέραν του Πανθρακικού, στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με το νέο Σιδηροχώρι και με τη Δόξα Προσκυνητών.